συνεχίζει να ισχύει. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα όνομα που να εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία ή παράγωγο αυτού. Τώρα, είναι θετικό το ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη διαπραγμάτευση, γιατί η Ελλάδα είναι ο παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και μπαίνει στη διαδικασία της συζήτησης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και τα Σκόπια, το γειτονικό μας κράτος, να αποδεχθεί μια συνολική συμφωνία, διότι έτσι ετέθη από την ελληνική πλευρά. Μια λύση συνολική, όχι μόνο για το όνομα, αλλά θα πρέπει και να αποδεχθεί και αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλαγές ταυτότητας, το έργα όμνες, το έναντι όλων το οποίο μου αναφέρατε. Σας προβληματίζει, κυρία Παπαδοπούλου, το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται και παρά τις εκτιμήσεις των στελεχών των ανεξαρτήτων Ελλήνων ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κατάληξη και λύση στο θέμα και καταγράφουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια πρόοδος, σας προβληματίζει η πιθανότητα να υπάρχει κατάληξη με όποιες προϋποθέσεις, τις οποίες εσείς όμως έχετε μια πάγια θέση ότι όποιες και αν είναι οι προϋποθέσεις δεν θα δεχτείτε το όνομα, που θα σας φέρει ενδεχομένως μπροστά σε κάποια τετελεσμένα που ίσως σας βάλουν σε δεύτερες σκέψεις αναφορικά με το μέλλον της συγκυβέρνησης. Ακόμα και αν έχει διαφανεί μια πρόοδος στις συζητήσεις, δεν σημαίνει αυτό ότι θα μπορέσουν και αυτές και να ολοκληρωθούν. Και με την έννοια αυτή ξαναγυρνάμε στα υποθετικά σενάρια του τι θα γίνει αν και εφόσον. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, για να μπορούμε να απαντάμε και επιδεδομένων. Πάντως όπως και να έχει, ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε βασικά ζητήματα τα οποία αποτελούν πάγιες θέσεις μας. Αυτό δηλαδή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η συμφωνία έχει μέσα στο τέλος του δρόμου και αναθεώρηση του συντάγματος της γειτονικής χώρας. Πάλι αν υπάρχει μέσα όρος Μακεδονία δεν το συζητάτε? Το έχουμε ξεκαθαρίσει και αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί για μας ο πυρήνος του αλυτρωτισμού του γειτονικού κράτους βρίσκεται στο όνομα. Επομένως ότι η θέση που έχουμε εκφράσει όσον αφορά στο όνομα είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρη από την πρώτη μέρα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο αλυτρωτισμός δεν έρεται με την απαλυφή όλων των υπολείπων, αλλά παραμένει στο όνομα. Τώρα, να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχει μία ένταση ανάμεσα στα στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, κοινοβουλευτικά στελέχη και σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταγράψει κάποιες έντονους διαλόγους και αλληλοκατηγορίες. Επίσης, αίσθηση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή του κ. Κούλογλου, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης στη συνεργασία των ανεξαρτήτων Ελλήνων με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι οι εκλογές και η επόμενη μέρα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Όταν αποφασίσαμε να συγκυβερνήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι στη δύσκολη στιγμή για τον τόπο αυτής της ιδιότυπης οικονομικής κατοχής του μνημονιακού καθεστώτος, εν πάση περιπτώσει, και είπαμε ότι θα πρέπει οι Έλληνες να ενωθούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ουσιαστικά κάναμε πράξη την εθνική συμφιλίωση. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι συνεργαζόμαστε προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από το μνημονιακό καθεστώς και για να εμποδίσουμε την συνέχιση ενός καθεστώτος επίσης εσωτερικά διαπλοκής και διαφθοράς στο πολιτικό σύστημα. Αυτά είναι οι δύο ιεραρχημένες μας προτεραιότητες επί των οποίων δομήθηκε αυτή η κυβέρνηση. Ναι, αλλά φαίνεται ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν το σέβονται αυτό έτσι όπως το περιγράφεται με τις τοποθετήσεις τους για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μάλλον δημιουργούν ένα προβληματισμό για το πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη συγκυβέρνηση και τώρα που βρίσκεται σε ισχύ. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πράγματι όντως έχετε δίκιο, υπάρχουν εντάσεις από μερίδα βουλευτών όσον αφορά στα ιδεολογικά ζητήματα. Υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, δεν ταυτιστήκαμε ιδεολογικά.